Φίλοι και φίλες, παρακολουθείτε τηλεοπτική εκπομπή Number Plate, την εκπομπή που σας μεταφέρει τις εξελίξεις από τους κομμάτιους αγώνες μοτοσικλέτας, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro, Motocross και Scrap. Όπως σήμερα θα παρακολουθήσετε τον τέταρτο αγώνα Motocross για το κύπελο Βορείου Ελλάδος, όπου διεξήχθη στη δημοτική πίστα Λιτοχώρου. Η πίστα Λιτοχώρου είναι συνολικά 1850 μέτρα και η τοποθεσία της σε μια αμφιθεατρική θέση δίνει στους θεατές που παρευρίσκονται να παρακολουθούν όλο τον αγώνα, όλες τις εξελίξεις, όλη τη μάχη που γίνεται μεταξύ των οδηγών. Γι' αυτό λοιπόν είναι και μία από τις αγαπημένες πλέον πίστες των θεατών. Φυσικά δεν είναι μόνο για τους θεατές αγαπημένη πίστα, αλλά και για τους αναβάτες, μια που η σχεδίαση της πίστας δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής τρόπων οδήγησης στους οδηγούς από ταχύτητα σε τεχνική και από τεχνική σε ταχύτητα, και έτσι λοιπόν κατατάσσει την πίστα μία από τις αγαπημένες πλέον πίστες στο χώρο του motocross. Η θέση της που βρίσκεται κοντά στην κεντρική Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα σε αναβάτες από όλη την Ελλάδα να παραβρίσκονται και να συμμετέχουν στον αγώνα. Στο συγκεκριμένο αγώνα είχαμε 104 αναβάτες και πιο συγκεκριμένα 33 είχαμε στην κατηγορία MX2, 19 στην κατηγορία MX1, 33 στην κατηγορία Open, 12 στην κατηγορία Junior και 7 στην κατηγορία Mini. Να πούμε ότι οι κατηγορίες Junior και Mini γίνανε μαζί και τα δύο τα σκέλη, μια που οι συμμετοχές ήταν λίγες, έτσι λοιπόν τους βάλανε μαζί για να κρατήσει το ενδιαφέρον ψηλά και για τους οδηγούς αλλά και για τους θεατές. Εδώ αυτό που βλέπουμε στην κατηγορία Open να έχει 33 συμμετοχές και επίσης 33 συμμετοχές στην κατηγορία MX2 είναι κάτι το οποίο αρχίζει να συμβαίνει συχνά τώρα στους τελευταίους αγώνες, μια που στην κατηγορία Open ήταν η πολυπληθέστερη κατηγορία. Εδώ βλέπουμε όμως ότι αναβάτες από την κατηγορία Open συμμετέχουν στην κατηγορία MX2 και αυτό σημαίνει ότι θέλουν να πάρουν περισσότερη εμπειρία από τους πιο γρήγορους οδηγούς που είναι στην κατηγορία MX2. Όπως και για το σημερινό αγώνα, η κατηγορία MX2 ήταν πραγματικά ασυναγώνιστη. Είχαμε πάρα πολλές μάχες, αλλά φυσικά την παράσταση την έκλεψε ο Κοσμάς ο Σπύρος. Ταχύτατος, με τεράστια άλματα, δεν απειλήθηκε από κανέναν. Από ό,τι μας είπε φυσικά, πιο πολύ το ενδιαφέρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά λόγω του ότι του αρέσει η πίστα και είναι από τις αγαπημένες του πίστες, γι' αυτό το λόγο ήρθε και συμμετείχε στον αγώνα. Αλλά πιο πολύ ήταν για προπόνηση. Από ό,τι δείχνει λοιπόν, πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο Κοσμάς ο Σπύρος, ταχύτατος. Θα πούμε σε λίγο για την εξέλιξη της κατηγορίας MX2. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα θα δείτε τα πρώτα σκέλη από την κατηγορία MX2 και MX1 και στην αυριανή εκπομπή το μεσημέρι θα δείτε τις κατηγορίες Open, Junior και Mini και τα δύο τα σκέλη και στιγμιότυπα από τα δεύτερα σκέλη της κατηγορίας MX2 και MX1. Παίζει, μετά έχει κάποια μια περιοχή με hoops, ένα δεύτερο τραπέζι και μετά θα περάσουν μπροστά από τη γραμματεία. Οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει μπροστά.